Κοριστικό βίντεο την ίδια ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης πάει στο σπίτι της Τουρκίας και δίνει τα σέβη του στον κύριο Ερντογάν, για να μου πω κάτι άλλο. Θα δούμε ένα συγκλονιστικό βίντεο από την Ξάνθη, παρακαλώ, μέσα στην ελληνική επικράτεια, διαδηλώσεις απαράδεκτες και εξίσου εθνικά επικίνδυνες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Καλησπέριζω τον Στέφανο Χίο που είναι μαζί μας και απόψε μέσω Skype. Καλησπέρα, Στέφανε Χίο. Καλησπέρα, κύριε Καψοπίδη. Και τον Άρη Σπύρνο που είναι εδώ στο στούντιο μαζί. Καλησπέρα, Άρη, και σε σένα. Καλησπέρα και στους δύο, να είστε καλά. Πάμε να δούμε πριν μπούμε στο ρεπορτάζ και στο παρασκήνιο που και οι δύο έχετε πλούσιο και αποκαλυπτικό. Να θυμηθούμε καταρχάς τι είπε ο κύριος Κασελάκης χθες κατά τη διάρκεια της περιοδίας του εκεί στο Εγάλεο. Έγινε ο κακός χαμός κυριολεκτικά και την απίστευτη δικαιολογία. Την απίστευτη δικαιολογία, όποιος το πίστεψε, το πίστεψε, που έδωσε τα ξημερώματα 4 το πρωί στο βίντεο που ανέβασε. Για να το δούμε. Ο Μητσοτάκης να μην απαντάει στην πρόκληση Ερντογάν για αναγνώριση του δεύτερου μισού της φοβότητας της κοινωνικής του σπαρτοβλού τους και τη ζωή της στην Κύπρο, αντί να απαντάει του τόπου. Είμαι πίσω στον τόπο μου, μόνιμα, μόλις μερικούς μήνες. Υπάρχουν φορές που ψάχνω να βρω μια λέξη στα ελληνικά. Χθες, μέσα στην κούραση και την αϊπνία της περιοδίας, αυτό ακριβώς έπαθα. Βεβαίως, είμαι σε το κράτος. Τα κατεχόμενα, η πληγή στην καρδιά του ελληνικού, στα εργαζόμενα, η πρόθεση που έκανα μέσα στη δήλωσή μου και το περιεχόμενο σχολείο ήταν όλα ξεκάθαρα. Στέφανε Χίο. Μάλιστα. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον Στέφανο Χίο για να μας δώσει. Τον έχουμε. Ωραία. Στέφανε Χίο, ακούμε το δικό σου πρώτο σχόλιο. Υπάρχουν και άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο. Ναι. Και μας ενημερώνουν για αυτά που συμβαίνουν. Ζωντανό ρεπορτάζ, ζωντανή και η εκπομπή. Πήραμε μια σημαντική πληροφορία ότι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος της ΣΥΟΥ που συνελήφθη για χρηματισμό πριν από λίγες ώρες είναι ο άνθρωπος, ο αστυνομικός, ο προσωπικός οματοφύλακας του γιου του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτός ο οποίος έφερε. Αυτό που σας είπα. Ναι, στο πάλι. Δεν το έπαιρνα. Ο αστυνομικός που συνελήφθη στην ΙΟ, ναι, για δωροδοκία, ναι, από το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων επαυτοφόρο να έχει τα λεφτά στην τσέπη εκβιάζοντας μια επιχειρηματία του νησιού, ναι, ζητώντας τις 30.000 ευρώ, ήταν ο αστυνομικός, ο αξιωματικός αστυνομίας, ο οποίος πήγαινε, έφερνε στο νησί και ήταν προσωπικός οματοφύλακας του γιου του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεχόμεθα διαψεύσεις. Αναμφισβήτητο το γεγονός. Δεν μπορεί να διαψεύσει κανένας. Ο 38χρονος μας λέει λοιπόν, γιατί δεν κάνω λάθος. Θα βρούμε και φωτογραφίες. Ο Κώστας Μητσοτάκης Κωνσταντίνος, πώς λέγεται. Ναι, ναι. Υιός του Πρωθυπουργού. Ναι. Ήτανε ο προστατευόμενος του αστυνομικού που συνελήφθη στην ΙΟ. Τι φερόμενος. Αφού τα λεφτά τα βρήκαν πάνω του. Όχι, λέω 38χρονος ο αστυνομικός που συνελήφθη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν νεαρός. Νεαρός, νέος, ναι. Όπως νέος είναι και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Προσωπικός αιματοφύλακας, τον πηγαίνω έφερνε με τα ελικόπτερα και με τα καράβια. Υπάρχει μεγαλύτερο σκάνδαλο. Είχε νομίζω προηγουμένως... ιστορία. Ήταν και στα άλλα κύκλα Δονήσια είχε υπηρετήσει. Ήταν και στη Μύκονο. Στη Μύκονο τον πήγαινε. Στη Μύκονο τον πήγαινε το Γιώκα. Και η πηγή είναι αναμφίβολη. Δεν είναι αστυνομική πηγή. Είναι πολιτική πηγή. Κομματική πηγή. Από τα κομματικά ιεραρχία του Μαξίμου. Από το καθεστώς κυρίου Νέζη. Που τα ξέρει όλα. Και ο κύριος Δημητριάδης τα ήξερε. Ο αμαρτωλός Γρηγόρης Δημητριάδης. Τον ακούγανε. Τον είχαν στα τηλέφωνα. Και τον παρακολουθούσανε. Ο κύριος Λευτέρης Κατσίβελος. Έχει δημοσιοποιηθεί το όνομά του. Ο κύριος Κατσίβελος λοιπόν θα πρέπει να κληθεί στον εισαγγελέα και μας πει και άλλα πράγματα.
όχι μόνο ότι συνελήφθη επ' αυτοφόρο. Δεν υπάρχει η απόπευση εδώ. Το κείμενο ιστορικών υποθέσεων της Ελλάς έλαβε μια... Συγγνώμη που σας διακόπτω τη ροή του... Όχι, είμαι συγκρονιστικός. Είμαι υποχρεωμένος. Αυτό που μας λες, ξαναπέστο. Στέφανε, είμαι για την πληροφορία σου την ακούμε κι εμείς. Τώρα πρώτη φορά, γιατί τώρα σου ο ήρθε όπως μας λες, την ακούμε, την καταγράφουμε, περιμένουμε και εμείς αντιδράσεις και διαψεύσεις. Στέφανε Χίο. Ακούστε λίγο, ο κύριος Λευτέρης Κατσίμελος. Ε, δεν υπάρχουν διαψεύσεις. Ο κύριος Λευτέρης Κατσίμελος είναι η δεύτερη πηγή που το δίνει. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Συνελήφθη σήμερα και μπράβο στην υπηρεσία ιστορικών υποθέσεων που δεν έκανε πίσω. Μπράβο της. Γιατί εδώ πέρα αυτός ο αστυνομικός που τον παρουσιάζουν ως Λάμδα Κάπα, φέρεται σύμφωνα με τη δικογραφία να εκβίαζε μία ιδιοκτήτρια νυχτερινού καταστήματος, καταστήματος εστίασης στην Ήω, τουριστικός προορισμός. Τη ζητούσε 30.000 ευρώ... Μην πούμε σε λεπτομέρειες, Στέφανε, χέρια για να βοηθήσω, συγγνώμη, να βλέπω, παιδιά, το Στέφανο, τι να με κάνετε εμένα. Μην πούμε στις λεπτομέρειες της υπόθεσης, είναι μια υπόθεση για εκβιασμό, η δικογραφία αφορά εκβιασμό επιχειρηματία πάνω στο παρακάτω. Ναι, αλλά είναι μια υπόθεση που λαμβάνει πολιτικές προεκτάσεις. Σωστά, σε αυτό πάνω. Θα σας πω γιατί και συνέχεια αυτό. Μπαίνει στο Μαξίμου ο κύριος αυτός. Πήγαινε ερχόταν στο Μαξίμου. Ζητούσε λοιπόν εκβιαστικά κατά τη δικογραφία του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων το αδιαφέρον της Ελλάδας και ξαναλέω μπράβο στα παιδιά αυτά που το κάνανε και δεν λυγίσανε. Πιθανότατα βέβαια δεν γνωρίζανε ποιος είναι. Ή δεν είχαν ενημερωθεί στις πολιτικές προεκτάσεις. Ζητούσε επιτακτικά από μια κυρία, δώσε μου 30.000 για να μην σου επιβεβαιώνω τα πρόστιμα. Το είχε ξανακάνει, ζητώντας από άλλον επιχειρηματία, όταν ήταν στη Μύκονο, 1.000 ευρώ για να μην του επιβεβαιώνει πάλι τα πρόστιμα. Ο κύριος Λευτέρης Κατσίμελος. Κατηγορείται για αυτά. Κατηγορείται, βεβαίως κατηγορείται. Δεν είπα εγώ ότι δικάστηκε. Δεν είπα ούτε εγώ το είπα, για να είμαστε σαφείς. Αλλά θα πρέπει τα ονόματα κάποιων ανθρώπων να δημοσιοποιούνται, γιατί είναι δημόσιοι ελεκτικοί μηχανισμοί της χώρας. Είναι δημόσια πρόσωπα. Και έχουν και πολιτικές σχέσεις. Ο κύριος λοιπόν αυτός χρησιμοποιούσε μεσάζοντες. Δεν πήγαινε ο ίδιος. Έστειλε έναν ιδιώτη να παραλάβει τα λεφτά, τα οποία ήταν προσημειωμένα. Mm-hmm. Τον συνέλαβαν τον ιδιώτη, μάλλον τον παρακολούθησαν τον ιδιώτη, την ώρα που πήγαινε τα λεφτά και τα έδωσε στον κύριο διοικητή. Ο κύριος διοικητής με τη σειρά του τα βάλε στην τσέπη. Και εξερχόμενος από το αστυνομικό τμήμα, συνελήφθη από την υπηρεσία των αδιαφθόρων. Τα χαρτονομίσματα ήταν προσημειωμένα και βρέθηκαν στην τσέπη του. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί του γεγονότος. Τώρα, τι σχέση έχει ο διοικητής με το Μαξίμου. Πρώτον, πήγαινε έφερνε το γιο του Πρωθυπουργού στη Μύκονο. Και δεύτερον, από ό,τι με ενημερώνουν πριν από λίγο, υπηρετεί στο Μαξίμου και ήταν αποσπασμένος στην Ήω, ναι. Και μάλιστα υπό την προστασία ενός προϊσταμένου των αστυνομικών της φρουράς του κ. Μητσοτάκη, ονόματι Παυλόπουλος. Θα μας πει λοιπόν ο κ. Παυλόπουλος, που είναι επικεφαλής, γιατί και αυτό είναι δημόσιο πρόσωπο, της φρουράς του κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου, ναι. Αν γνώριζε τον κ. Κατσίμελο. Και αν επί των ημερών του, ναύλωναν με δημόσιο χρήμα καράβια και ελικόπτερα για να πηγαίνουν το γιο του Πρωθυπουργού να διασκεδάσει στη Μύκονο με την κ. Ζάκαρη. Απλά είναι αυτά που λέω. Ο κύριος Παυλόπουλος έχει βαθμό στην ιεραρχία της αστυνομίας. Ας απαντήσει λοιπόν, γνώριζε τον συλληφθέντα. Τον είχαν αποσπάσει στο Μαξίμου και τον πήγανε στην Ήω. Τι ξεφτυλίκια είναι αυτά. Όταν έστον είχαν, η θέση του ήταν στο Μαξίμου. Ήταν στο Μαξίμου υπηρεσιακά και τον απέσπασαν στην Μύκονο και μετά στην Ήω. Για να κάνει τι. Για το καλοκαίρι είναι αυτό. Για το καλοκαίρι μετά από απέτηση του ιδίου. Γιατί όμως. Μετά από απέτηση του ιδίου ζήτησε να πάρει στα νησιά το καλοκαίρι. Γιατί είναι τα λεφτά, κύριε Καψαμπίνη. Τι να κάνει στο Μαξίμου, το κουμπαρά τον έχουν άλλοι. Και μέσα ο Κατσίβελος θα είχε το κουμπαρά. Δεν παίρνετε φορά, κύριε. Δεν παίρνετε φορά, λέτε γιατί πάει το καλοκαίρι.